Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε το Σταύρο μαζί μας. Είχα γράψει διάφορα για πρόλογο. Έλαβες το μήνυμα με τις ερωτήσεις? Όχι. Δεν το πήρες? Σε παλιό κινητό το έχεις. Λοιπόν, χτες το βράδυ στο ξενοδοχείο έρχεται ένας πολύ ωραίος κυριούλης ευγενέστατος και μου λέει, άκουσες τον Μητσοτάκη, μου λέει, καταπληκτικός. Φοβερά αγγλικά. Λέω, όχι, δεν τον άκουσα, διάβασα. Τον είδα σήμερα το πρωί. Μου λέει, ο δικός σου χθες μέτριος και λίγο στρογγυλεμένος. Τώρα το δικός μου δεν πειράζει, το είπε, τ' άκουσα. Ο Σταύρος έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο, παλιότερα και ως δημοσιογράφος, να είναι λίγο αιρετικός, που σημαίνει ξεχωριστός, να καταθέτει μια τρίτη άποψη. Σημασία έχει ότι οι παρεμβάσεις του από τότε που ξεκίνησε με το ποτάμι και τώρα στο κίνημα αλλαγής προτείνουν πολλές φορές πράγματα διαφορετικά πέρα από το δίπολο της πολιτικής ζωής, πέρα από την πόλωση και το φανατισμό. Αν βρίσκω ένα χαρακτηριστικό σε αυτή την στάση είναι ότι θέλει να καταθέτει μία πρόταση, ιδέες, που να βοηθούν τη χώρα για να αντιμετωπίσει και το πολιτικό σύστημα τις μεγάλες προκλήσεις και τα μεγάλα προβλήματα. Ορισμένες φορές αυτό εκλαμβάνεται ως προσπάθεια συμβιβασμού, εγώ λέω σύνθεσης. Μου θυμίζει πρόσωπα, γιατί είμαι λίγο παλιός, παλιότερα σε όλο το σκηνικό θέσεις του Λεωνίδα Κύρκου, του Μιχάλη Παπαγιαννάκη κυρίως, τις οποίες ακούγονται αιρετικές, διαφορετικές, όταν είμαστε στην επικαιρότητα, αλλά μετά, πολύ αργότερα, είναι αυτές οι θέσεις που αν είχαν ακολουθηθεί σε πολλούς τομείς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Άρα, με αυτό το πρίσμα θέλω να τον ρωτήσω για τα θέματα της επικαιρότητας, εκτός αν θέλει να βγάλει ένα μικρό λόγο. Όχι, δεν θέλω να... Προτιμώ να απαντώ σε ερωτήσεις. Απλώς, αυτό που έχω πει και είναι παλιό, είναι ότι εγώ μπήκα στην πολιτική γιατί διαισθάνθηκα ότι ο δρόμος που πηγαίναμε ήταν αδιέξοδος. Και θεωρώ ότι ένα μόνιμο πρόβλημα των πολιτικών δυνάμεων είναι ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους αντιγράφοντας η μία δύναμη την άλλη. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζεται τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αντιγράφοντας τις κακές στιγμές του παρελθόντος. Θεωρώ ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση και η χώρα μπορεί να έχει έναν τρίτο δρόμο στη πολιτική. Αυτή είναι η σκέψη μου, από αυτό ξεκινάω, έχοντας ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για τα σφάλματα του παρελθόντος. Άρα, δεν θέλω να αντιγράφω αυτά που γίνονται. Προσπαθώ να παράγω με λάθη κάτι καινούριο. Όταν είσαι σε μια χώρα καθημερισμένη, όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα κρίσης, όταν υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο, δεν μπορείς να λες ότι ο δρόμος που έχει χαραχθεί είναι σωστός δρόμος. Μήπως υπάρχει λοιπόν ένας άλλος δρόμος, έστω και πιο δύσβατος. Αυτό αναζητά το ποτάμι. Πότε με επιτυχία, πότε με αποτυχία. Πάμε όμως σε συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, να παράσουμε στην επικαιρότητα ένα θέμα που μπορεί να μην είναι κυρίαρχο, αλλά νομίζω επηρέασε την εσωτερική σκηνή και θα επηρεάσει και τις εκλογές. Είναι αυτό των σκανδάλων. Η Νοβάρτης για τη Νέα Δημοκρατία είναι σκευωρία, για την κυβέρνηση είναι σκάνδαλο. Εσύ λες ναι, ότι είναι και τα δύο. Εγώ προσπάθησα... Έχω καταλάβει, είναι εγώ, και τα δύο. Ναι, εγώ προσπάθησα να πω στη Βουλή, δεν τα κατάφερα να μιλήσω στους βουλευτές, γιατί όπως ξέρεις ο κύριος Βούτσης προτίμησε να δώσει το λόγο στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής για να σιγουρέψει πιθανόν τις ψήφους για την Εξεταστική Επιτροπή για την Νοβάρτης. Παρ' όλα αυτά κατέθεσε μια ομιλία που λέω το πολύ απλό. Λέω ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι άμυρο ευθυνών. Στην καλύτερη περίπτωση ήξερε και δεν μίλαγε. Στην χειρότερη περίπτωση κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Λέω λοιπόν ότι οι υπουργοί, ακόμα και οι πρωθυπουργοί, όσοι ασκούν εξουσία, θα πρέπει
να θεωρούνται προφανώς αθώοι και να δούμε τα στοιχεία που τους κάνουν ενόχους, αν τους κάνουν, αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε έλεγχο, χωρίς να δαιμονοποιούν τις δικαστικές έρευνες. Και ταυτόχρονα βέβαια επεσήμανα ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε τους ανθρώπους του να ακολουθήσουν αυτή τη χωριάτικη παροιμία που λέει «Βρήκες παπά, ας τάψουμε 5-6». Δηλαδή πιστεύω ότι επισπεύσανε τη διαδικασία των δικαστών και προσθέσανε και μερικά ενοχλητικά ονόματα που τους μπαίνουν πολύ στο μάτι, οπότε ας τους βάλουμε και αυτούς στο κάδρο της απάτης. Μπορούμε να κινηθούμε έξω από αυτά τα δύο ψεύτικα διλήμματα. Δηλαδή ότι όλα είναι σκάνδαλο και όλα είναι σκευωρία. Γιατί υπάρχει και σκάνδαλο και υπάρχουν και ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που ισχυρίζεται αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν μια σειρά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν φάκελοι ανοιχτοί στη δικαιοσύνη. Το επόμενο διάστημα, ακούω, θα έχουμε για τις τράπεζες, θα έχουμε για τα κόμματα. Δεν είναι αυτό ένα πλαίσιο που πρέπει να διερευνηθεί? Ακόμα και αν κυριαρχήσει στις εκλογές τις επόμενες, αν είναι αφήγημα ή όχι της κυβέρνησης ή του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, δεν πρέπει η χώρα να τελειώσουμε με αυτό. Η χώρα κατακλέ... Να μάθουμε αν έχει επίπτωση στη χώρα όλο αυτό το σκηνικό των σκανδάλων και της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Η άποψή μου είναι ότι η χώρα κατακλέφτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και σας είπα ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων η πολιτική δεν φρόντισαν να υπάρξουν τα τείχη. Αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις υπάρχει εμπλοκή των πολιτικών. Δηλαδή στα εξοπλιστικά προγράμματα, σε πράγματα που αφορούν τα δημόσια έργα, τους προμηθευτές. Θα ήταν χαζό να πιστέψει κάποιος ότι υπάρχει μια κοινωνία γιατρών, μια κοινωνία εργολάβων, μια κοινωνία mass media που εξαγοράζεται και ότι η πολιτική είναι η καθαρή της υπόθεσης. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες. Εγώ θέλω να διερευνηθούν. Αυτό όμως που δεν θέλω είναι να το Μέγαρο Μαξίμου, το γραφείο του Πρωθυπουργού, να μετατρέπεται σε δικαστικό γραφείο. Δηλαδή ήταν πολύ κακό δείγμα ότι η κυρία Θάνου μόλις έχασε, τελείωσε η θητεία της στον Άριο Πάγο, έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και κάθε τρεις και λίγο επισκέπτεται τα γραφεία των δικαστών που ερευνούν σημαντικές υποθέσεις. Δεν είναι προφανές να πιστέψουμε όλοι ότι προσπαθεί να καθοδηγεί σε αυτές τις υποθέσεις? Ποιο λόγο έχει να πηγαίνει λοιπόν η κυρία Θάνου με το κύρος του Προέδρου του Αρείου Πάγου αλλά και με την πολιτική ιδιότητα του Συμβούλου του Πρωθυπουργού στα γραφεία που κάνουν έρευνες? Γιατί δεν η πολιτική... είναι πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Έχουμε δεν και άλλες περιπτώσεις. Μα τι σημαίνει, δεν δικαιολογεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα είναι ότι όλοι λένε «Μα αυτά έκανες κι εσύ». Μα αυτά έκανες κι εσύ. Προφανώς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει το σημείο μηδέν. Και τέλος πάντων, εμείς που είμαστε απολύτως αθώοι του αίματος, γιατί δεν υπήρξαμε σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα πολιτικό γραφείο και σε κανένα υπουργικό γραφείο, λέμε πολύ απλά. Υπάρχουν διαχωρισμοί, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι παρακλάδι της πολιτικής του Μεγάρου Μαξίμου και θα πρέπει η κυβέρνηση να αφήσει να διεξαχθούν οι έρευνες χωρίς να έχει μια προνομιακή σχέση με αυτές τις έρευνες για να μπορεί να δείχνει ως ενόχους τους αντιπάλους της πριν βγάλει συμπεράσματα η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Να περάσουμε στα εθνικά. Είσαι από εκείνους που έχουν διατυπώσει και παλιότερα αλλά και ως ποτάμι την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει σύνθετη ονομασία για τη Φύρομ. Βλέπουμε όμως τους Σκοπιανούς, το ΖΑΕΦ, να είναι αντίθετος στην απάλληψη αλυτρωτικών διατάξεων στο Σύνταγμα. Εάν δεν φύγει από αυτή τη θέση, επιμένεις εσύ σε αυτή σου την άποψη να προχωρήσουμε έστω μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα που θα αφορά τα αλυτρωτικά για να μην μείνει το όνομα σκέτο Μακεδονία? Πριν, ή το βάζεις ως προϋπόθεση? Ως πολιτικός και ως δημοσιογράφος προσπαθούσα να σκέφτομαι πάντα ότι σημασία έχει η δική μου καμπούρα και όχι η καμπούρα των άλλων. Και στο θέμα των Σκοπίων, η καμπούρα των Ελλήνων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η ευθύνη των Ελλήνων πολιτικών είναι τεράστια. 25 χρόνια χάνουμε μία μάχη, δεν το παραδεχόμαστε, κλεινόμαστε στα σύνορά μας, σπαταλάμε διπλωματικές δυνάμεις. Είναι εδώ και ο κύριος Μαλλιάς, εξαίρετος πρέσβης, θα τον γνωρίζεις.
Πότε έχασε η ελληνική διπλωματία? Η ελληνική διπλωματία έχασε όταν γκρεμίστηκε η Ιουγκοσλαβία, η δημοκρατία της Μακεδονίας μέχρι τότε, η σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, ονομάστηκε ως δημοκρατία της Μακεδονίας και εμείς βγαίναμε σε όλο τον κόσμο και λέγαμε καμία αναφορά ούτε καν στο όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Έτσι. Και δεν μπορούσαν να μας πιστέψουν γιατί είχαμε αυτή την αιμονή. Εγώ λοιπόν λέω, δεν κινδυνεύουμε από τους γείτονές μας, δεν θα μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη, δεν θα μας πάρουν τη Μακεδονία. Αυτό που πρέπει να γίνει, μια αποδοχή, μια σύνθετη ονομασίας και να δεσμευτούν, προσέξτε πώς πετάνε την μπάλα στην εξέδρα κάποιοι που δεν θέλουν λύση. Τι λέω εγώ και τι λέει η Ευρώπη. Και τι λέει η Ευρώπη, γιατί εγώ στο θέμα των Σκοπίων τάσομαι με την προσπάθεια της Ευρώπης να αγκαλιάσει όλα αυτά τα κράτη και να μην τα αφήσει να γίνουν προτεκτοράτα του εγκλήματος ή προτεκτοράτα αλλωνών δυνάμεων. Με αντιλαμβάνεσαι. Ρωσία, Τουρκία, όσοι θέλουν να παίξουν στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη λοιπόν λέει, βρείτε τα στο όνομα και εγώ θα εγγυηθώ ότι οι αλλαγές στο Σύνταγμα θα συμβούν. Οι αλλαγές στο Σύνταγμα δεν γίνονται σε μια εβδομάδα, γίνονται σε 10 μέρες. Άρα είσαι υπέρ ενός χρονοδιαγράμματος. Μπράβο. Θα γίνει μια διεθνή συμφωνία, την οποία συνυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει κάποιος τώρα πολίτης από εδώ. Και αν ο ΖΑΕΦ φύγει και ξαναέρθει ο τρελός ο Γκρουεύσκι, ο εθνικιστής, έτσι. Εάν έρθει ο Γκρουεύσκι, θα πρέπει να πει δεν τηρώ τη συμφωνία μου με την Ελλάδα, φεύγω από το ΝΑΤΟ, φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρούομαι με τον ΟΗΕ. Δεν μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να εγγυηθεί μια συμφωνία για την απαλλαγή του αλυτρωτισμού από τα σχολικά βιβλία και το Σύνταγμα της χώρας. Ωστόσο, Βρε Σταύρο, άκουσα και πριν μια ομιλία περί λαϊκισμού. Η πολιτική είναι και συνέστημα. Δεν έχει δικαίωμα ένας λαός να βγαίνει στον δρόμο, είτε για τα μνημόνια, είτε για τη Φύρων, είτε για οτιδήποτε άλλο, και να εκφράζει το συναίσθημά του γι' αυτό. Πρέπει αυτό να μην το λαμβάνει υπόψη μια κυβέρνηση? Δεν είναι ένα στοιχείο που πρέπει ένας πρωθυπουργός ή μια κυβέρνηση να το συμπεριλάβει στη στρατηγική της? Οι πολιτικοί ηγέτες δεν μπορούν να ακούν τα συνθήματα στις συγκεντρώσεις. Σκέψου τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλώ για τον μεγάλο, τον Χανιώτη πολιτικό. Πόσες φορές, έτσι, ο άνθρωπος που άλλαξε τις τύχες της χώρας, κανείς δεν αφισβητεί το πατριωτισμό του, πόσες φορές αρνήθηκε τη κραυγή του πλήθους? Δεν θέλω τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά ξέρετε γιατί μιλάω. Πόσες φορές από τότε που του ζητάγανε να φύγει η βασιλεία να εξαφανιστεί από το Σύνταγμά μας. Συντακτική αναθεωρητική. Μέχρι που ήρθαν οι Κρήτες βουλευτές να μετάσχουν στην Ελληνική Βουλή και είπε όχι, δεν είναι η στιγμή. Δεν θα το δημιουργήσουμε τώρα το πρόβλημα με τις άλλες δυνάμεις, Τουρκία κτλ. Ο ηγέτης λοιπόν πρέπει να λέει όχι. Και σε κάθε περίπτωση ο ηγέτης δεν ακολουθεί τα συνθήματα του πλήθους. Προφανώς πρέπει να έχει μια επαφή με τον κόσμο. Να σου πω κάτι. Έχει μια πλάκα. Όταν έγιναν τα συλλαλητήρια και τη δεύτερη φορά που θα γινόταν το συλλαλητήριο στην Αθήνα, εγώ προγραμμάτισα περιοδεία στη Θεσσαλονίκη. Και με πήραν φιλικά κάποιοι άνθρωποι και μου είπανε, πώς θα έρθεις τώρα Θεσσαλονίκη με τα συλλαλητήρια, θα κυκλοφορείς μόνος σου και δεν έχεις και, ξέρεις, δεν είμαστε και από αυτούς που έχουμε μια κουστοδία από σωματοφύλακες. Περπάτησα 5 ώρες εκείνη τη μέρα, έχει αποτυπωθεί από τους τοπικούς δημοσιογράφους, από φωτογραφίες, έτσι, όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης, πολύ αργά και βασανιστικά να συζητώ με τον κόσμο. Όταν ο κόσμος ένιωθε τα πραγματικά διλήμματα, ήταν μαζί μας. Προφανώς, αν πάρεις τον κόσμο και του πεις, θέλεις να λέγεται Μακεδονία, θα σου πει όχι ρε φίλε, τα έχω χάσει όλα, θα χάσω και το όνομα. Αν αρχίσεις και μιλάς, και αυτό πρέπει να είναι η πολιτική, αν αρχίσεις να εξηγείς στον κόσμο τι χάνουμε και τι κερδίζουμε με κάθε λύση, και αυτή τη στιγμή, για να το συνδέσω και με το τουρκικό που θες να πας, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, να κλείσουμε την πόρτα στους γείτονές μας, στους Βόρειους, γιατί το κενό θα το καλύψει η Τουρκία. Είναι γνωστό, το έχω πει, το έχω αποκαλύψει, με βάση κάποια δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων,
η Τουρκία θέλει να αναπτύξει εκτός όλων των άλλων αεροπορική βάση στα βόρεια σύνορά μας. Θα το αφήσουμε? Θα αφήσουμε τα Σκόπια να γίνουν ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας για να μιλάμε για τα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου? Εγώ λέω όχι. Άλλωστε, οι ίδιοι απελευθερώθηκαν από αυτό το βάσανο, αρχίζουν και γκρεμίζουν τα γάλματα και πολύ τίμια λένε ότι μπορούμε να χαιρόμαστε για άλλα πράγματα και δεν ανάγκη να μαλώνουμε για τα γάλματα με τους Έλληνες. Εκτός από τη διαμόρφωση συμμαχιών με τα βαλκανικά κράτη, που είναι ένα άχωμα για την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, μόλις είπες, βλέπουμε τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος. Δεν είναι ο Ερντογάν πριν 5 χρόνια. Είναι ένας Ερντογάν, ο οποίος έχει ανοίξει μια θεωρία των 2,5 μετώπων και στο Ιράκ και στο Κουρδικό και στο Αιγαίο. Τον Ερντογάν, ο οποίος πέρα από τα εσωτερικά που είναι δικτατορική του όλη η παρουσία, προκαλεί στο Αιγαίο πολλή επεισόδια, μικρά, θερμά, αλλά πολύ οριακά. Δεν νομίζεις ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ασκεί μια ήπια αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, ώστε να μην δώσει δικαίωμα να προκαλέσει παραπάνω? Διότι όχι, ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο πάει τη χώρα 30 χρόνια πίσω. Και όταν λέω θερμό, εννοώ κανονικό. Έτσι, δεν ο Δελατόλας, επειδή είναι έξυπνος δημοσιογράφος, προσέξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Λέει, η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ήπια και με σοφροσύνη. Τι κάνει? Προσπαθεί να αποφύγει μία λέξη που δεν θα μπορούσε να πάει με την ηπιότητα και τη σοφροσύνη. Τη λέξη Υπουργός Αμήνης Πάνος Καμένος. Αυτή η κυβέρνηση, αδελφέ, έχει Υπουργό Αμήνης τον κύριο Καμένο, ο οποίος δεν είναι η στιγμή να κάνουμε τον απολογισμό. Έχει ευθύνη για την κατάσταση στο Αιγαίο. Έχει ευθύνη που για τις ανάγκες των ελληνικών πρωτοσέλιδων φορούσε απλώς τις τιμημένες στολές των ενόπλων δυνάμεων και έκανε περατζάδα από νησί σε νησί. Γιατί σε αυτή τη στιγμή σε η χώρα... Σε δικά μας νησιά, έτσι. Ναι, 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 σε δικά μας νησιά. Προφανώς σε δικά μπορεί νησιά. Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Και γιατί να μην πάει. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά... λέω ότι η πολιτική άμυνας δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα για το εσωτερικό κοινό. Πρέπει να υπακούει στο αμυντικό δόγμα της χώρας και στην εξωτερική πολιτική που θέλει να ασκήσει εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν δίνεις τη δυνατότητα στον Τούρκο, δεν δίνεις τη δυνατότητα στον Τούρκο να αλλάξει την ατζέντα, ξέροντας ότι έχεις απέναντί σου μια επιθετικής, και σωστά το είπες, μορφή νέας διακυβέρνησης από την πλευρά του Ερντογάν. Να σου πω, είναι οριακές στιγμές. Είναι οριακές στιγμές. Και λόγω του Εύρου. Όμως, γιατί υπάρχει το ζήτημα με τον Εύρο τώρα και θέλω να σου πω. Δεν μιλάω για όλες τις περιοδίες, όμως. Πήγε ο Υπουργός Άμυνας να καταθέσει στεφάνι στα Ήμια. Είναι μια διεθνής πρακτική, η οποία γίνεται πάντα απόλυτα σεβαστή με τον αντίπαλο, με μια χώρα που κανείς μπορεί να διαφωνεί. Ακόμα και σε αυτή τη στιγμή, είδαμε τον Ερντογάν, εννοώ την Τουρκία, να διαμαρτύρεται έντονα. Αυτό δεν είναι λίγο υπερβολικό από την πλευρά της Τουρκίας? Προφανώς η Τουρκία... Κοίτα, μην τα μπλέκουμε. Η Τουρκία έχει τεράστιες ευθύνες και ο Ερντογάν έχει τεράστιες ευθύνες που δεν μπορεί να δει το Αιγαίο με βάση τις διεθνείς συνθήκες και με βάση την ελληνική συνύπαρξη. Τελεία. Δεν υπάρχει, πιστεύω, κανείς πατριώτης από εμάς που να λέει ότι η έξαψη του Ερντογάν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Κάνει λάθος. Και η εικόνα, η προχθεσινή, πριν από μερικές μέρες, που είχε ένα κοριτσάκι δίπλα του 7-8 χρονών με στρατιωτική στολή και του έλεγε «Μη κλαις, εάν πεθάνεις θα σε σκεπάσω με την τουρκική σημαία», είναι φρικαλέα σε σχέση με εμάς τους Ευρωπαίους. Έτσι. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει ξοκύλει. Αυτές είναι ευθύνες και οι καμπούρες των αντιπάλων μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε μια συνεπή, σταθερή πολιτική. Τελειώσαμε το 20 λεπτό. Ναι. Ναι. Μια συνεπή πολιτική που να βασίζεται όχι σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως σου είπα, αλλά σε μια ψύχρεμη, ηγετική, λόγω της Ευρώπης, ηγετική συμπεριφορά στον χώρο του Αιγαίου. Θέλω να μου σχολιάσεις, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ελπίζω τη Δευτέρα να έχει λυθεί αυτό από ό,τι μαθαίνω, το επεισόδιο στον Εύρο.
και πώς βλέπεις να εξελίσσεται και αν... Προσέξτε, έχω υπηρετήσει τον Εύρωπο, ξέρεις. Έχω πάρει το απολυτήριό μου από το Διδημότυχο και έχω μετάσχει σε περιπολίες βραδινές σε εκείνες τις περιοχές. Και που πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθείς. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή δεν υπάρχουν... Να περάσεις απέναντι. Να περάσεις, υπάρχουν σημεία που με λίγο κακοκαιρία μπερδεύεις τα όρια. Και θα πρέπει να το πω, δεν ξέρω αν θα προκαλέσει. Συμβαίνει συχνά. Δηλαδή τι εννοώ. Καμιά φορά χάνεται κανένας Τούρκος, τον επιστρέφουνε. Χάνεται ένας Έλληνας, τον επιστρέφουνε. Γιατί προφανώς αν θέλει να κάνει κάποιος εισβολή, δεν κάνει μια εισβολή. Είδαμε όμως την Τουρκία, το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Η Τουρκία λοιπόν για άλλη μια φορά, προσπαθεί να κάνει τη τρίχα τριχιά. Προσπαθεί να δημιουργήσει με δύο ένστολους οι οποίοι χάσανε τα βήματά τους, να δημιουργήσει διπλωματικό θέμα, να το αναγάγει σε πολύ μεγάλο και φοβάμαι να το θέσει ως μείζον θέμα για να αντισταθμίσει το θέμα της φυλάκισης των. Που θέλει να επιβάλλει σε όσους έχουν ξεφύγει στη χώρα. Όσοι έχουν φύγει στην Ελλάδα και ζητάνε άσυλο, να πει ότι είναι το αντίστοιχο πράγμα. Πιάσαμε και εμάς και εμείς δύο. Ελπίζω ότι θα συνετιστεί και δεν θα το προχωρήσει στα άκρα. Και θέλω να ξέρω εάν οι εντολές του Υπουργείου Αμήνης ήταν πολύ αυστηρές να μην περιπέσουμε σε ένα τέτοιο λάθος που μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα αύριο στη σχέση μας, ένα επιπλέον πρόβλημα στη σχέση μας με τους Τούρκους. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Η σημειολογία πάντα έχει σημασία στην πολιτική ζωή. Πριν από σένα ήταν ο Καμίνης. Ναι. Άκουσα ότι άφησε ανοιχτή την πόρτα του Δημαρχείου. Μήπως μπεις εσύ? Όχι, δεν μπαίνω εγώ. Δεν μπαίνεις? Όχι. Δεν μπαίνω εγώ. Σας ευχαριστώ. Δεσμεύεσαι. Όχι, να σου πω. Δεν έχω σκεφτεί να πάω στο Δήμο. Δεν είναι στον ορίζοντά μου. Προφανώς υπάρχει αυτό που λένε στη ζωή: ποτέ μην πεις ποτέ. Αλλά πάντως, αν με ρωτάς τώρα φιλικά και που δεν μας ακούει κανείς, δεν θα πάω για δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ.